πανοσιολογιότατοι και δεσιμολογιότατοι πατέρες, οσιότατες μοναχές, ευλαβέστατο πλήρωμα της Εκκλησίας. Η αέναη ροή του χρόνου μας έφερε απόψε το βράδυ και αύριο πρώτης μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, θαυματουργού Αγίου της Εκκλησίας, που απολαμβάνει το σεβασμό και την αγάπη αιώνες τώρα του εκκλησιαστικού πληρώματος και στρέφει την προσοχή μας στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, εδώ σε αυτόν τον ναό, σε αυτή την εκκλησιαστική κοινότητα της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, η πρόνοια των εφημερίων και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, και είναι αξιέπαινη γι' αυτό, οδήγησε εδώ τα βήματά μας μπροστά και από τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, και θα πρέπει να ευχαριστήσω με την Ιεράρχη Επισκοπή που ευλόγησε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά ιδιαιτέρως τη Μονίκου του Λουμουσίου, στο πρόσωπο του Πατρός Παντελεήμονος που συνοδεύει το Ιερό Λείψανο, διότι συγκατατέθηκε για να υλοποιηθεί αυτή η επιθυμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Ιερατείου του Ναού. Καθώς είμαστε σε λατρευτική σύναξη, τελούμε δηλαδή τον εσπερινό της μνήμης απόψε το βράδυ του Αγίου Χαραλάμπους, και καθώς από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας δεν νοείται σύναξη πιστών χωρίς διδασκαλία, ας σταθούμε για λίγα μόνο λεπτά σε αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ μπροστά στο λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους. Και καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα στις μέρες μας αδελφοί, πόσο απαραίτητο είναι αυτό όταν πια όλοι ομιλούν για το Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τη διδασκαλία Του, ακόμη και πολιτικοί άρχοντες, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ κάνει τον κόπο να περάσουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Να διαβάσουν δηλαδή μία φορά το Ευαγγέλιο. Αυτές τις μέρες μου ήρθε πολλές φορές στη σκέψη η ρίση του αρχαίου Έλληνα σοφού. Ναι, βεβαίως, έχουν όλοι οι άνθρωποι το δικαίωμα να εκφέρουν άποψη για όλα τα θέματα. Το ερώτημα όμως είναι, έχουν τις προϋποθέσεις για να εκφέρουν ορθή άποψη για αυτά για τα οποία μιλούν κάθε φορά? Αν αυτό το ερώτημα προτάσει το πάντοτε στους αρχαίους προγόνους μας, καταλαβαίνετε πόσο σήμερα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, όταν μιλούμε επί παντός επιστητού, χωρίς να έχουμε ιδέα για αυτό το οποίο μιλάμε. Θα θέλαμε λοιπόν για λίγα λεπτά να σταθούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και είναι τεμάχιον Ιερού Λειψάνου, το οποίο η Μονή προς ευλογία όλων μας, κλήρου και λαού, σήμερα εδώ στην Αγία Μαρίνα απέστειλε. Και θα θέλαμε να θυμίσουμε τηλεγραφικά, αν είναι αυτό δυνατόν για τόσο μεγάλα θέματα, ότι σκοπός του ανθρώπου είναι ο αγιασμός του. Άρα, χριστιανοί μου, η ζωή καθενός από μας είναι μία περιπέτεια μεταξύ δύο πραγματικότητων, μεταξύ αμαρτίας και αγιότητας. Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και κυρίως από τότε που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε πια την ύπαρξή μας και να βιώνουμε πνευματικές καταστάσεις μέχρι την τελευταία μέρα που θα φύγουμε, η πορεία όλων ανεξαιρέτως, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι μία περιπέτεια μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Η πρώτη, την ακούν οι αλιβάνιστοι και αλειτούργητοι στις μέρες μας, αυτοί που ζουν έξω από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και τρέμουν, μάλλον την απεχθάνονται, δεν θέλουν να την ακούν. Αμαρτία. Τι τρέμεις? Αρχή, λέει, σοφίας ονομάτων επίσκεψης, αντισθένης. Αμαρτία, στα αρχαία ελληνικά. Χάνω το στόχο μου, σφάλω στο σκοπό μου, αμαρτάνω, δεν κάνω σωστές επιλογές. Αυτό είναι αμαρτία.
Όταν σφάλω, όταν αμαρτάνω, όταν δεν επιτυχάνω το στόχο μου, ζω μια ζωή ανερμάτιστη και ζω ως μια βιολογική μονάδα, να σου το πω πιο απλά, ως ένα κομμάτι κρέας, όπως όλα τα θηλαστικά. Αλλά εμείς ξέρουμε από το πρώτο ακόμη βιβλίο της Γραφής ότι δεν είμαστε ένα κομμάτι κρέας, ότι δεν ζούμε ως βιολογικές μονάδες, ότι δεν έχουμε ημερομηνία λήξεως, ότι είμαστε το μεθόριον, δηλαδή το σύνορο μεταξύ δύο πραγματικοτήτων, αυτού του υλικού, του κτιστού κόσμου, αυτό που λέμε καθημερινότητα της ζωής και εκείνου που έρχεται μετά από αυτήν την καθημερινότητα. Και ως σύνορο έχουμε τη δυνατότητα στον παρόντα κόσμο να μετέχουμε αυτών των δύο πραγματικοτήτων. Και έτσι, αφού ξέρουμε ότι η αγιότητα δεν αφορά, δεν είναι μία διανοητική μόνο κατάσταση, ούτε μία πνευματική αμυγός κατάσταση, γνωρίζουμε ότι αυτή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα, τον άνθρωπο στην ολότητά του, όπως είναι ακέραιος. Γι' αυτό και πάνω σε αυτή την πίστη της Γραφής αναπτύσσεται τα χρόνια που ακολούθησαν του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους μία θεολογία, βαθιά θεολογία περί του ανθρωπίνου προσώπου και του ανθρωπίνου σώματος, την οποία σεβάστηκε πολύ η Εκκλησία. Γι' αυτό και ξέρετε εσείς από τις αφηγήσεις, τις διηγήσεις, από τα συναξάρια των Αγίων, από τους βίους των Αγίων, ότι από τα πρώτα ακόμη χρόνια αυτές οι αλλαγές φαίνονταν όχι μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, όπως περιγράφεται κυρίως στα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αλλά και των Αγίων του Θεού, και εκείνων δηλαδή που αγωνίζονταν συνειδητά να επιτύχουν το σκοπό της δημιουργίας, το λόγο τον ίδιο του Χριστού, «Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Και έτσι έχουμε μαρτυρίες, θυμηθείτε ας πούμε από τον Αρσένιο το Μέγα, από άλλους μεγάλους Αγίους, τις μαρτυρίες των μαθητών τους, οι οποίοι ομολογούν ότι τους έβλεπαν να αλλοιώνονται, να αλλάζουν ακόμη και στα εξωτερικά στοιχεία, και το πρόσωπο να είναι φωτεινό, ή να βλέπουν άλλες υπερφυσικές καταστάσεις που είχαν να κάνουν με τα πρόσωπα αυτών των Αγίων, αργότερα του Οσίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του οποίου το όνομα Αναξίως η ταπεινότης μου φέρει, αλλά και πολλών άλλων ακόμη Αγίων της Εκκλησίας, όχι κάποτε, όχι τους περασμένους αιώνες, αλλά μέχρι και τα χρόνια μας. Μέχρι και τώρα ακόμη, στα συναξιάρια, στις διηγήσεις, στα σύγχρονα κείμενα περιγραφής της ζωής αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι ασκούνται στον Ιερό Άθωνα, ασκούνταν και ασκούνται ακόμη στον Ιερό Άθωνα, έχουμε τέτοιου είδους περιγραφές όπου γίνονται αλλίωσης, αλλαγής δηλαδή των προσώπων και της εξωτερικής μορφής προσώπων που ήταν ακόμα εν ζωή, που δεν είχαν δηλαδή τερματίσει επί γης την βιολογική ύπαρξή τους και βρίσκονται στο θρόνο του Θεού και απολαμβάνουν τη δόξα της αιωνιότητος. Ακριβώς σε αυτό στέκεται λοιπόν η Εκκλησία, σε αυτήν την θεολογία, τη βαθιά θεολογία της αλλαγής ακόμη και της ύλης και του ανθρωπίνου σώματος στην κατάσταση της αγιότητος, και γι' αυτό όχι όπως νομίζουν οι αφελείς, οι αστοιχείωτοι, οι αλιβάνιστοι, οι αλιτούργητοι, τους οποίους προανέφερα από άγνοια εμείς, ανοήτως, ή από θρησκοληψία ή από άλλα δευτερευούσης σημασίας στοιχεία οδηγούμεθα στην τιμή, στην προσκυνητική τιμή των Αγίων Λειψάνων, όπως σήμερα κάνουμε στο τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Γιατί ακριβώς έχουμε ένδειξη θείων σημείων ακόμη και στα σώματα μέσα στην εκκλησιαστική πορεία και ιστορία. Και δεν είναι μόνο η λάμψη του προσώπου, την οποία ως παράδειγμα ανέφερα. Είναι η μετάδοση αγιασμού δια της αφής.
Είναι η μυροβλησία των ιερών λειψάνων. Είναι η θαυματουργία των ιερών λειψάνων και τόσες άλλες εκδηλώσεις που ακριβώς αποδεικνύουν ότι αυτός ο σεβασμός μας κάνει να τα βλέπουμε και αυτά ως ιερά. Γι' αυτό και εμείς ως εκκλησιαστικό σώμα, ως παιδιά του Θεού, αντιδρούμε στην καύση των κεκοιμημένων προσφυλών μας προσώπων, γιατί εμείς για τη φωτιά έχουμε μόνο τα απορρίμματα, τα σκουπίδια και τα λείψανα των ανθρώπων. Δεν είναι για τον αποτεφρωτήρα, δεν είναι για κάψιμο, ούτε είναι για τη χωματερή. Δεν είναι δηλαδή μία στενή οπισθοδρομική αντίληψη, όπως θέλουν οι όχι κουλτουριάριδες, υποκουλτουριάριδες να πούν στην εποχή μας, και είναι λυπηρόν ότι και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην πολιτική ιεραρχία, όταν επισκέφτηκαν το αποτεφρωτήριο στη Ριτσόνα, είπαν «επιτέλους βρέθηκα σε ένα χώρο πολιτισμού». Μα καλά, από πού προέρχονται αυτοί? Και ναι, μεν δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσουν ότι ακόμα και στον αρχαίο ελληνικό ειδωλολατρικό κόσμο, που δεν είχε καμία σχέση με τον Χριστό, γιατί δεν είχε έρθει στη γη, δεν εγνώριζε τον νόμο του Θεού, δεν είχε κανένα χριστιανικό χαρακτηριστικό, ήταν ιερότατος σεβασμός εκείνος ο οποίος οδήγησε την Αντιγόνη να μην υπακούσει στον κοσμικό νόμο, αλλά να υπακούσει στη συνείδησή της, για να πορευθεί και να θάψει τον άνθρωπο εκείνον για τον οποίον είχε απαγορευτεί η ταφή. Δεν έχουν χριστιανικές καταβολές, μα ούτε απολύτως καμία σχέση δεν έχουν με τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό μεγαλείο και την ελληνική καταγωγή. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε σκοταδιστές, υπακούμε στο φως εκείνο που οδηγεί τον άνθρωπο στα βήματα του να αληθεύει στη ζωή. Και τι είναι αγιότητα? Το ζήν αληθώς. Το να αληθεύουμε δηλαδή και να μην οδηγούμαστε ως ανόητοι άνθρωποι στα νομιζόμενα ως επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής. Γι' αυτό ακριβώς θα δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, και στους άλλους αδελφούς που δεν γνώριζαν όλο το δεκαήμερο το οποίο ακολουθεί εδώ η παραμονή του Ιερού Λειψάνου, να μετέχουν και αυτή της ευλογίας που είχαμε εμείς σήμερα, τελώντας την ακολουθία του Εσπερινού, της μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Τελειώνοντας, τι είναι αυτό που κάνουμε? Τι είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία 21 αιώνες τώρα? Κατανόηση του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεού. Του Θεού Λόγου που γίνεται άνθρωπος, παίρνει σώμα δηλαδή, άρα πάβει να είναι κάτι ανώτερο, κάτι ιδεατό, κάτι μακρινό. Γίνεται ένα με μας και προσλαμβάνει αυτήν την ταλαιπωρημένη και γεμάτη πληγές ανθρώπινη φύση για να την επαναφέρει κοντά στο θρόνο του Θεού. Η τιμή των λειψάνων λοιπόν δηλώνει ότι εμείς έχουμε ένα Θεό που δεν είναι ιδέα. Άρα δεν είμαστε ιδεολόγοι. Δεν υπηρετούμε καμία ούτε χριστιανική ιδεολογία. Αλλά ζούμε πρόσωπον προς πρόσωπον σχέση με το Σωτήρα Χριστό και προσκυνούντες τα λείψανα κάθε Αγίου, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ομολογούμε και με αυτή την πράξη μας τη μεγάλη αλήθεια, την ενσώματη δηλαδή μεταμόρφωση που βλέπουμε του Χριστού στα ίδια τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Θυμηθείτε το γεγονός της μεταμορφώσεως, το γεγονός της Αναστάσεως που αποτελεί την καρδιά της λατρείας της Εκκλησίας, ως και της αναλήψεως, εκεί δηλαδή που πλέον αυθαρτοποιημένη ζει αυτή η φύση την οποία στον καθέναν από εμάς έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι η περιπέτεια αυτή μεταξύ αμαρτίας και αγιότητος, λάθος δηλαδή του σκοπού και των στόχων μας, και εκείνο που τελικά θέλει ο Θεός από εμάς, είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Και στην περιπέτεια αυτή είναι βέβαιον ότι όλοι θα τραυματιστούμε λίγο ή πολύ.
Εδώ είναι το θεραπευτήριο. Το άκουσε η κεντρική παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου μεγάλου καναλιού της χώρας προτεσσάρων ημερών, όταν η Αγία και η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας είπε ότι μιλούσε για θεραπεία και νόμισε καημένη ότι τα έχουμε μπερδέψει και είπε άντε πάλι τα ίδια οι παπάδες. Πάλι για θεραπεία μιλούν, αλλά δεν έτυχε ποτέ η καημένη, αν και στα χαρτιά ορθόδοξη, να ακούσει ότι η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο θεραπευτήριο στο οποίο οι πάντες, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί, απλοί χριστιανοί μέχρι τελευταίο διακονητή και νεοκόρο ζητούμε το ίδιο πράγμα, την κατά Χριστόν θεραπεία μας, αυτήν την οποία από καρδίας εύχομαι σε όλους και εσείς παρακαλώ να προσευχηθείτε για την ταπεινότητά μου ευρισκόμενος μεταξύ σας σήμερα.